Ρίξουμε το νερό. Πρόεδρε, είμαστε στη γεώτρηση. Εδώ είμαστε στη γεώτρηση θέση Λάζα. Λάζα. Από εδώ πίνει το δημοτικό διαμέρισμα του Αγίου Γεωργίου από το 2011. Μάλιστα. Νερό. Ναι. Είναι πάνω στα βουνά που σου είχα ξαναδείξει και ήθελα. Κάναμε τώρα ένα καθαρισμό εδώ γιατί πάντα ερχόμαστε και ήταν γεμάτο να γίνει ο καθαρισμό και από φωτιέ. Ναι, ναι. Διότι η κολόνα εδώ την είχε ξεπάσει. Αν παθαίναμε μια ζημιά με την κολόνα πάνω, δεν μπορούσαν να βγουν οι ανθρώποι. Σωστά. Και κατασταθήκα εχθέ με το μηχανήματα του Δήμου και το καθαρίσαμε. Κάναμε ένα καθαρισμό. Είναι το νερό. Περιμετρικά τη γεώτρηση. Ναι. Αλλά το νερό φεύγει από εδώ και πάει στη μεγάλη σπηλιά. Είναι οι δεξαμενές. Ναι. Θέλω και από εκεί να δείξω τις δεξαμενές πώς πίνει ο κόσμος το νερό. Ωραία. Γιατί η καθαριότητα δεν είναι το πάνω. Ναι. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Τριχίλια από τότε που το πρώτο έργο που ξεκίνησε ήταν η γεώτρηση. Και ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι το νερό. Κοιτάξτε το νερό τώρα εδώ. Όριστε, βλέπετε. Βλέπετε, έφυγε μπρος τώρα. Βλέπετε τι καθαρό νερό είναι. Εντακάθαρο. Ναι. Εγώ έρχεσαι εδώ και χαίρομαι. Δεν έχω κάνει τίποτα και δεν ξέρουν ότι 2,5 μήνες που έλειπα δεν έμεινε το χωριό από νερό. Και δεν έμεινε γιατί έχουμε κάνει σωστές δουλειές. Και το ξαναλέω πάλι. Έργα τέτοια δεν περάσουν εύκολα να γίνουν. Έργα τέτοια. Λοιπόν, να το κλείσουμε να μην πηγαίνει χαμένο. Για καθαριότητα. Βλέπετε την καθαριότητα τι κάναμε. Είναι οι κολόνες της ΔΕΗ. Πάρει μια φωτιά, θα καεί και το μεγάλο στάσιο. Θα καεί ώρα. Γιατί μην το πετάμε, είναι πολύ κρίμα. Μπράβο, οι πίνακες εδώ. Να σου ανοίξω τον πίνακα να δείτε ένα λεπτό. Να δείτε ότι τα τελευταία συστήματα τώρα του πίνακα. Υπερσύγχρονα όλα. Ναι, βέβαια. Ναι. Θα το πάμε στο μηδέν εδώ. Έχει το πηδάκι εδώ, συγγνώμη. Όριστε. Μάλιστα. Είναι όλα. Τι να σας πω, γι' αυτό και καθαρίζουμε να μην μπορούν να μπουν μποτίκια μέσα να κάνουν ζημιές. Μα είναι πεντακάθαρα. Τα πάντα. Μπράβο. Καταλάβατε. Δεν το κάνουν γιατί. Είναι το κάτι του ωραίου. Uh-huh. Όταν έχεις κάτι και θέλεις, πρέπει να το έχεις καθαρό και ωραίο. Uh-huh. Αυτή η ουσία. Περισσότερο και από φωτιές. Άμα μας πάρει μια φωτιά και κάνουν τα μηχανήματα εδώ μέσα, καεί κάτι. Τώρα εδώ είχε και βέβαια, είναι καθαριστή. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είμαστε στη δεξαμενή του Αγίου Γεωργίου που πίνει νερό, μεγάλη σπηλιά και επικλάπτω. Είμαστε στη μεγάλη σπηλιά από πάνω μεριά που έχει φτιαχτεί η δεξαμενή αυτή έχει φτιαχτεί γύρω το 1970. Άρα από τη γεώτρηση πάνω που πήγαμε νωρίτερα, το νερό έρχεται εδώ. Έρχεται εδώ. Αυτά τα χιλιόμετρα όλα, τα ρέματα, τα βουνά, όλα έρχεται εδώ το νερό. Ωραία, να το δούμε λίγο λοιπόν. Ορίστε η σωλήνα που έρχεται το νερό, θα σας δείξω. Αυτή η σωλήνα εδώ, βλέπετε, αυτή εδώ, ναι. Έρχεται το νερό. Ναι. Και το νερό είναι δύο δεξαμενές. Εχώρισμα στη μέση. Το μισό νερό πέφτει από εδώ, το μισό από εδώ. Mm-hmm. Αυτές οι βάνες, η βάνα η μπλε η μεγάλη, είναι βάνα εξαγωγής. Είναι βάνα του νερού που πάει για το χωριό. Και η βάνα αυτή για το χωριό. Αυτές οι δύο βάνες, τις σωλήνες. Και τις μεγάλες σπηλιάς ξεχωριστά. Mm-hmm. Και μπαίνει εδώ μέσα το νερό και πάει κάτω. Mm-hmm. Πάει. Και πάει, διακλαδώνεται Βιγκλάφια, Αγιώργης. Και μεγάλη σπηλιά ξεχωριστό. Αλλά εγώ κοινό που θέλω να σας πω, ναι. Ότι εδώ μπορεί οι σκάλες αυτές είναι παλιές. Μέσα έχω μηχανήματα καινούργια. Εδώ είναι τα παράθυρα, αυτά εδώ, μέσα είναι τσίτα. Μάλιστα. Δεν μπαίνει κουνουπι τίποτα εδώ. Ναι. Εδώ. Εγώ
θέλω όλος ο κόσμος να ξέρει και όποιος θέλει να έρθει να δει το νερό, τώρα έχει γεμίσει η δεξαμενή. Την καθαρότητα του νερού είναι πεντακάθαρο. Να έρθω και να μου πει θέλω να ανοίξουμε τη δεξαμενή να δούμε πώς πήγε ο κόσμος νερό. Θέλω αυτό, το ξανατονίζω. Γι' αυτό το τονίζω, γιατί με κατηγορούσαν στις εκλογές απάνω ότι ο πρόεδρος του Αγίου Γεωργίου και ο πρόεδρος των Αγίων Αποστολών είμαστε επικίνδυνοι και πρέπει να φύγουμε. Μάλιστα. Από τα κοινά. Είμαστε επικίνδυνοι για κάποιους ανθρώπους. Το ξανατονίζω, και αυτός που το έλεγε έπρεπε να τρέπεται. Που το έλεγε. Ορίστε. Μετά τις εκλογές έρχομαι να δείξω πώς πήγε ο κόσμος νερό. Όποιος θέλει να έρθει να μου ζητήσει και να ελέγξει. Και να μπει και μέσα. Πολύ ωραία, πρόεδρε. Αυτά είναι. Ήθελα να πω. Ωραία. Προσέχετε τη σκάλα. Μέσα έχουμε ειδικές σκάλες μέσα που κατεβαίνουμε και τις καθαρίζουμε λόγω ότι είναι του νερού. Έχουμε ειδικές. Γεμίζει ποντίκια, πίδια, διαγόρους, τρυφόρους, ό,τι θέλετε. Το έχετε καθαρίσει και εδώ βλέπω. Είναι καθαρισμένο για νοικοκυριό. Περιμετρικά, ναι. Και το κάναμε μετά τις εκλογές. Για να μην λέει ο κόσμος ότι τα κάναμε πριν τις εκλογές. Προεκλογικά έργα. Προεκλογικά έργα. Καταλάβατε. Γι' αυτό έχω 300 να το φέρω το νερό. Και αυτοί που κατηγορούσαν εμάς ότι είμαστε επικίνδυνοι είναι οι πιο άχρηστοι του τόπου. Πρέπει να είναι να κατηγορούν έτσι. Και πολλοί άλλοι. Το βουνό εκεί πάνω, τη βλέπεις το σπιτάκι της Γιωτρήσεως. Φυσικά. Αυτό όλο διασχίζει όλα αυτά τα ρέματα, τα βουνά, και έχουν έρθει έργα εδώ πάνω. Και έρχεται το νερό. Με αλλαγμένα τα παλιά δίχτυα, αλλαγμένα τα καινούρια, όλα τα δίχτυα και έρθει εδώ. Και εγώ το φωτοβουλαγκάζω για να δείτε ότι πώς είναι η καθαριότητα. Τι άλλο να σας πω. Συγχαρητήρια, πρόεδρε. Γιατί όχι, είναι η πίκρα να λένε σε έναν πρόεδρο επικίνδυνος και άχρηστος να φύγει για τα κοινά. Να λένε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Εγώ σας βάζω δύο σημαντικά έργα.